Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε για την ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4, Δευτέρα σήμερα, 9 του μηνός, 9 Σεπτεμβρίου 2019. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Σε μια δύσκολη μέρα στο μουσικό κόσμο της χώρας μας, με την απώλεια, με τον ξαφνικό θάνατο του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, ο οποίος αύριο νομίζω θα τραγουδούσε στην έκθεση με τον Νίκο Πρωτοκάλογλου. Ήταν προγραμματισμένο, αν δεν κάνω λάθος. Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Θα κλείσουμε με Λαβρέντη στο τέλος της εκπομπής και σκεφτόμαστε το δικό μας το Λαβρέντη, με το συγκεκριμένο όνομα που μας άφησε και αυτός πριν από λίγο καιρό. Είμαστε υποχρεωμένοι για ακόμη μια φορά να προχωράμε μετά από τέτοιες ειδήσεις. Για όλα τα θέματα του Ηρακλή θα τα συζητήσουμε εδώ, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για βόλεϊ. Θα καταγράψουμε την επικαιρότητα, την όποια επικαιρότητα υπάρχει στο καθένα ξεχωριστά. Θα πούμε και 2-3 κουβέντες, θα περιμένω και τα μηνύματά σας. Έχουμε και ένα θεματάκι στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Όλα αυτά παρέα με την Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ. Επαγγελματίας bartender, κάνε σεμινάρια στο service και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-222-962, στο datalabs.edu.gr ή επισκεφτείτε τα γραφεία της Data Labs στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Τρόποι επικοινωνίας, FM, κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, μέσω κινητού, και το email μας ανοιχτό, bluelibero@yahoo.gr. Επαναλαμβάνω, bluelibero, μία λέξη, bluelibero@yahoo.gr. Δεν γινόταν να μη σκάσει νωρίς το μήνυμα του φίλου του Μάνου. Πατροπαράδοτο, Γιώργο, ζούμε για να σε ακούμε και να σε βλέπουμε στο βράχο επάνω και να λέμε να το Σοκαράτε Kid να πούμε. Αυτό νομιθήρα 10 Μονεβασιάς. Δεν πήγα φέτος στη Μονεβασιά, πρώτη φορά στη ζωή μου. Ήταν εκπληκτικά τον Ιούλιο στην άδεια. Την ερωτεύτηκα, πραγματικά. Την Κιανόλευκη Μονεβασιά, μάνα μου. Παρατηρώ, δεν γίνεται διαφορετικά. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τα ποσταρίσματά σας. Και μιλάω για πάρα πολύ κόσμο μέσα στο Facebook. Και να μην θέλεις, που λέει ο λόγος, να τα δεις, περνάνε μπροστά σου. Και είναι όλα λογικά. Είναι όλα άκρως λογικά, και τα μηνύματά σας και οι απορίες σας και οι ενοχλήσεις σας και οι αντιδράσεις σας και οι αισθάσεις σας. Και ως εκπομπή θα το ξαναπούμε. Πάντα καλοπροαίρετα, γιατί νομίζω το έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής και τίποτα παραπάνω. Και είμαστε κατά του παρτακισμού, κατά της ιδιοτέλειας, κατά του κάνω το κομμάτι μου, κατά του κάνω τον Ηρακλή μαγαζάκι μου, κατά το κοιτάζω μόνο το προσωπικό μου συμφέρον. Αυτά όλα δεν ισχύουν. Εδώ. Σε αυτήν την εκπομπή. Και δυστυχώς υπάρχουν ορισμένοι που τα κάνουν να ισχύουν στον Ηρακλή. Μιλάω για ανθρώπους που έχουν ένα ρόλο παράγοντα. Μιλάω για ανθρώπους που δυστυχώς έχουν βαλθεί να μας αποδείξουν ότι δεν βάζουν μόνο το καλό του Ηρακλή από πάνω. Άμα πιάσουμε το κουβάρι από τα τέλη Απριλίου μέχρι και τώρα, κάποιος που παρατηρεί και παρακολουθεί σχεδόν κάθε μέρα τις εξελίξεις, τις όποιες εξελίξεις τέλος πάντων, συμπεράσματα πλέον μπορεί να βγάλει. Κάποια μπορεί να τα αποδείξει, κάποια μπορεί να μην μπορεί να τα αποδείξει. Συμπεράσματα όμως μπορεί να βγάλει. Για το πώς φτάσαμε ως εδώ, για το τι σημαίνει αυτό το εδώ και για το τι θα σημαίνει από εδώ και πέρα αυτό το εδώ και για το πώς προχωρά αυτό το εδώ, όπου εδώ, Άρης Παλαιοχωρίου.
Πολλές οι ενστάσεις, πολλές οι διαμαρτυρίες, πολλές οι αντιδράσεις. Είναι λογικό και στα μηνύματα που δέχομαι καθημερινά. Και είναι κόσμος του Ηρακλή, είναι κομμάτι του Ηρακλή. Είναι κομμάτι του Ηρακλή αυτοί που φωνάζουν, είναι κομμάτι του Ηρακλή αυτοί που λένε θα κάνω για ακόμη μια φορά την καρδιά μου πέτρα και θα πάω και στην Αγκαθιά και στη Μεσοποταμία και δεν ξέρω εγώ που αλλού στον Πας Φλόρινα. Όλοι κομμάτι του Ηρακλή είναι. Και οι Ηρακλειδείς που θέλουν να μπουν σε αυτό το διοικητικό σχήμα και αυτοί κομμάτι του Ηρακλή είναι. Που έχω ξαναπεί ότι θεωρώ ότι αν όχι όλοι, οι περισσότεροι πονάνε και οι ίδιοι για αυτό που πάνε να κάνουν. Για αυτό που πάνε να κάνουν ή για αυτό που έχει γίνει ήδη. Και εδώ είναι οι πολλές απορίες, τις έχω συγκεντρώσει με μηνύματά σας και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και έχω συγκεντρώσει και τις αντιδράσεις που επαναλαμβάνω είναι πολύ λογικές. Και δεν είναι ισοπεδωτικές. Είναι απορίες, είναι αντιδράσεις, είναι ενστάσεις απόλυτα ανθρώπινες, απόλυτα φυσιολογικές, ήρεμες, ήρεμα, όμορφα και ωραία όπως λέμε το κλισέ, που καταγράφουν αυτά τα πράγματα. Ακόμα και από αυτούς που συμφωνούν με την υπόθεση Άρη Παλαιοχωρίου, ακόμα και κάποιοι από αυτούς λένε ότι ρε παιδιά, αν είναι να το κάνετε, κάντε το, αλλά κάντε το, να βάλω τη λέξη σωστά σε εισαγωγικά, κάντε το φανερά να ξέρουμε τι γίνεται. Και να μου επιτρέψετε να τα καταγράψω όλα αυτά στην εκπομπή, γιατί πρέπει να τους σεβαστούμε όλους. Όλοι είναι Ηρακλείς. Και αυτοί που συμφωνούν με κάτι και αυτοί που δεν συμφωνούν με κάτι. Ξέρω κόσμο που δεν συμφωνεί καθόλου και θα πάει στο γήπεδο. Ξέρω κόσμο που δεν συμφωνεί καθόλου και δεν θα πάει στο γήπεδο. Ξέρω κόσμο που δεν μπορεί να ακούει Άρης Παλαιοχωρίου, του γυρίζει το άντερο. Ξέρω κόσμο που δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή θα το φάμε κι αυτό. Και καλοπροαίρετα μιλώντας, αυτοί που λένε θα το φάμε κι αυτό, εξακολουθούν και αυτοί να έχουν ενστάσεις και να λένε τουλάχιστον πείτε μας πώς γίνεται να ξέρουμε. Ποιοι είστε, πού πάμε, τι κάνουμε, πώς το κάνουμε. Διαβάζει ο κόσμος για προπονητή, διαβάζει ο κόσμος για μεταγραφές, βλέπει ποδοσφαιριστή σήμερα στο Λάβα του Ηρακλή να βγαίνει φωτογραφία και σου λέει κάτσε ρε παιδιά, τι έγινε. Πού είναι οι ανακοινώσεις. Και πάμε να τα δούμε λίγο ένα προς ένα αυτές τις εύλογες απορίες, τις εύλογες εστάσεις, τις εύλογες καταγραφές. Καλοπροαίρετα το ξαναλέω γιατί είπαμε και η καλημέρα σας είναι η εκπομπή παρεξηγείται κάθε μέρα. Τα καταγράφουμε. Αν θέλετε να τα ακούσετε, τα ακούτε. Αν δεν θέλετε, δεν τα ακούτε. Ερωτήσεις, απορίες και ενστάσεις που έχω καταγράψει αυτές τις μέρες. Και ξεκινάμε. Πρώτη ερώτηση. Γενική συνέλευση έγινε. Η απάντηση είναι εύκολη. Όχι. Δεύτερη ερώτηση. Παραλαμβάνω είναι ερωτήσεις καθημερινότητας που προκύπτουν και από όσα στέλνει ο κόσμος. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν έγινε ενώ έχει προαναγγελθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απάντηση δεν έχω. Και δεν έχω γιατί με όσους μίλησα την προηγούμενη εβδομάδα μου είχαν πει ότι θα γίνει κανονικά. Εδώ και τρεις εβδομάδες ορισμένοι του ποδοσφαιρικού τμήματος λένε ότι σε λίγες μέρες θα γίνει, σε λίγες μέρες θα γίνει, σε λίγες μέρες θα γίνει. Δεν έχει γίνει ακόμα. Τρίτη ερώτηση. Αφού το έχουν αποφασίσει, αφού το προχωρούν, αφού κλείνουν Σπύρο Μπαξεβάνο, αφού κλείνουν Παπαστεριανό, Μπαντί, το άλλο το παλικάρι πώς το λένε, που σήμερα πήγε και βγήκε φωτογραφία με το Λάβαρο του Ηρακλή, Λάζαρος Τζελίδης. Πήγε αυτό το παιδί σήμερα με τον μάνατζερ τον Κόκα που έχει περάσει ένα φεγγάρι από τον Ηρακλή, Πασεραϊκό κτλ. Και βγήκε φωτογραφία με το Λάβαρο. Δεν ανακοινώθηκε κάπου,
Αλλά για να έγινε αυτό, προφανώς πάει να παίξει στον Ηρακλή. Θα πει κάποιος, όχι στον Ηρακλή Γιώργο, στον Άρη Παλαιοχωρίου. Τι να του πω εγώ, τίποτα δεν θα του πω. Πάμε παρακάτω. Η άλλη ερώτηση λοιπόν που έλεγα νωρίτερα είναι, υπάρχει λόγος να γίνει από τη στιγμή που έχει αποφασιστεί? Ή απλά θα γινόταν μια γενική συνέλευση που θα περάσει τυπικά το θέμα και θα τελειώσει το deal? Βέβαια εδώ μπορείς να ανοίξεις παρένθεση και να βάλεις άλλες τόσες απορίες και άλλα τόσα ερωτήματα, παύλα ερωτηματικά. Δηλαδή, δεν πρέπει να γίνει γενική συνέλευση, όχι σαν και καλά για να ψηφιστεί κάτι, αλλά για να αναλυθούν από τα μέλη του ΔΣ αυτής της προσπάθειας. Καταρχάς δεν έχει ανακοινωθεί ΔΣ, δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσω εγώ στον αέρα ποιοι είναι στη διοίκηση του Ηρακλή, τι θα μου πει ο κόσμος? Θα μου πει αυτά που λέμε δεξιά και αριστερά. Άμα ρωτήσω εγώ τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί στον deal με τον Άρη Παλαιοχωρίου, ξέρει ο κόσμος θα μου πει? Για ονόματα, για σήματα, για φανέλες, για διάρκεια, για ιδιωτικά συμφωνητικά. Το ξαναλέω, τα λέμε καλοπροαίρετα, να μην μας κατηγορήσουν κάποιοι πάλι. Όχι όλοι. Κάποιοι, αυτοί που διαδίδουν. Που λέμε καλημέρα και το είπα και τις προάλλες το παράδειγμα. Να λέω εγώ στον αέρα, ο Βασίλης ο Καβαδίας είναι στο σπίτι του και να μεταφέρουν στον κύκλο του Βασίλη του Καβαδία ότι εγώ είπα στον αέρα ότι το σπίτι του... Καταλαβαίνεις, Μπίλη μου, την έκφραση. Το ίδιο είναι? Δεν είναι το ίδιο. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Δεν θα έπρεπε λοιπόν σε αυτή τη γενική συνέλευση να ενημερωθεί ο κόσμος? Αποφασίστηκε κάτι όπως φαίνεται. Οκ. Προχωράει κάτι όπως φαίνεται. Οκ. Έχουν βρεθεί κάποιοι άνθρωποι της οικογένειας του Ηρακλή, μπορεί και εκτός, δεν το ξέρουμε, που αναλαμβάνουν δράση καθημερινά. Κλείνουν παίχτες, κλείνουν προπονητή, κλείνουν το ένα, κλείνουν το άλλο, έχουν βάλει δικηγόρους, προχωράει ιστορία. Οκ. Για όλα αυτά δεν πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος? Γενική συνέλευση θα είναι? Συνέντευξη τύπου θα είναι? Αντώνη, ακούς κάθε μέρα την εκπομπή. Εδώ και χρόνια. Όποιος θέλει να βγει, βγαίνει. Και όποιος σηκώνει συχνά τηλέφωνα, επίσης βγαίνει. Αν δεν σηκώνει, δεν πάει να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν... Και στην τελική, πάνω σε αυτό που λες, το να βγάλουμε κάποιον στον αέρα, το έχω πει 1.000.000 φορές σε αυτήν την εκπομπή. Όποιος θέλει να βγει, βγαίνει. Όποιος θέλει να σηκώσει το τηλέφωνο, βγαίνει. Όποιος έχει τη διάθεση να ενημερώσει τον κόσμο, το κάνει. Και δεν είναι σόνι και καλά να βγει στην ώρα για μπλε. Γιατί πρέπει να βγει στην εκπομπή, φίλε μου Αντώνη, για να απαντήσει στις ρητορικές μου ερωτήσεις? Δεν θα έπρεπε από μόνοι τους να βγάλουν μια ανακοίνωση? Δεν θα έπρεπε από μόνοι τους να κάνουν γενική συνέλευση? Δεν θα έπρεπε από μόνοι τους να αυτοπαρουσιαστούν? Δεν θα έπρεπε από μόνοι τους να κάνουν μια συνέντευξη τύπου, το οτιδήποτε? Ένα δελτίο τύπου, βρε αδερφέ. Κλείνονται παίχτες. Έρχονται παίχτες, γίνονται μεταγραφές. Έρχεται προπονητής. Αν με ρωτήσει κάποιος ποιος θα κλείνει όλα αυτά, τι θα πω εγώ? Θα πω ονόματα. Έχει ανακοινωθεί τίποτα? Όχι. Και θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά, μπορεί να το πω και άλλες φορές μέχρι να γίνω γραφικός, τα λέω καλοπροαίρετα όλα αυτά. Να ολοκληρώσω το μήνυμά σου που σέβομαι, φίλε Αντώνη, και επειδή ακούς πάρα πολλά χρόνια κάθε μέρα την εκπομπή, το θέμα δεν είναι στον Ηρακλή αν θα βγει κάποιος στην εκπομπή να πει κάτι.
Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν φορείς, υπάρχουν ΔΣ, υπάρχουν πολλοί που μπορούν να βγάλουν ανακοίνωση. Δεν χρειάζεται να βγουν στην εκπομπή. Άμα δεν θέλουν. Γενικό το σχόλιο, έτσι. Αλλά τι να πεις στον κόσμο που ρωτάει αυτά εδώ, που είναι κάποια από τα ερωτήματα. Ποιοι είναι διοίκηση. Τι περιλαμβάνει το deal. Πώς θα παίζουμε φέτος. Τι θα γίνει του χρόνου. Τι θα γίνει του χρόνου αν η ομάδα δεν ανέβει. Τι θα γίνει του χρόνου αν η ομάδα ανέβει. Γιατί αν η ομάδα ανέβει γίνεται ΠΑΕ, θέλει μεγάλο μέτοχο κτλ. Δεν θέλει ο κόσμος να ξέρει αυτή τη στιγμή ποιοι κάνουν κουμάντο στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα είναι αντιπρόεδρος. Δεν μιλάμε για ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό τμήμα. Αλλά θα έχει μια διοίκηση. Δεν θα έχει μετοχές κτλ. Αλλά θα έχει μια διοίκηση. Από Ηρακλειδής. Λίγο πολύ ονόματα έχουμε καταγράψει. Βέβαια, δεν θέλω να πιστεύω, να πιστέψω αυτά που ήρθαν στα αυτιά μου και φαντάζομαι όχι μόνο στα δικά μου αυτιά, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Για το ότι κάποιοι δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους για το ποιος θα πρωτομπεί στη διοίκηση. Για το ότι άλλα θέλουν άλλοι, άλλα θέλουν παράλληλοι. Για το ότι κάποιοι ήταν να μπουν σε αυτό το διοικητικό σχήμα, αλλά τελικά κάνουν πίσω για να μπουν σε άλλο διοικητικό σχήμα, το οποίο το καλοκαίρι θα ξαναφέρει στο τραπέζι το θέμα του Βόλου. Να γίνει δηλαδή ο Ηρακλής το Ράρης Παλαιοχωρίου και το καλοκαίρι να πάει να γίνει Βόλος. Να πάει να πάρει το αφημί του Βόλου, για να το πω αλλιώς. Τι να πω, ότι δεν τα ακούμε. Τα ακούμε όλα. Όλα τα ακούμε. Με τον κόσμο να είναι... Ξέρετε πώς είστε, δεν χρειάζεται να σας πω. Ο καθένας για τον εαυτό του και για την ψυχούλα που κουβαλάει. Ο φίλος ο Τόλης γράφει: Γιώργο, καλησπέρα. Περιμένω ακόμα τη Γενική Συνέλευση. Τι θα γίνει, περιμένω να ψηφίσω δημοκρατικά για το μέλλον του Ηρακλή. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, αποφασίζουν μόνοι τους. Εμάς όμως δεν θα μας χρειαστούν, θα το κάνουν μόνοι τους. Ενδεικτικά μηνύματα. Ενδεικτικά είναι τα μηνύματα. Και το λέω ότι έχω δει μηνύματα και από αυτούς που συμφωνούν με αυτό το deal, που διαμαρτύρονται και αυτοί και λένε: Ρε παιδιά, κάντε το καλά. Δηλαδή να ξέρουμε τι γίνεται. Okay, θα έρθουμε στο γήπεδο, θα το πνίξουμε, θα το πιούμε το ποτήρι, αλλά ενημερώστε μας. Δηλαδή ξαφνικά ξυπνάμε σήμερα και βλέπουμε ένα ποδοσφαιριστή να είναι φωτογραφία με το λάβαρο του Ηρακλή. Και λέμε, όπ, τι έγινε, ανακοινώθηκαν όλα, προχωράμε, έγινε το deal, κατεβαίνουμε, παίζουμε ποδόσφαιρο. Πώς μπήκε αυτό το παιδί εκεί, βρήκε φως και μπήκε, ποιος του άνοιξε. Ούτε ανακοίνωση, ούτε τίποτα. Στην Γάμα Εθνική δεν ήταν έτσι. Στη Γάμα Εθνική το λέγαμε και το ξαναλέγαμε και τους δίναμε μπράβο και συγχαρητήρια που κάθε λίγο και λιγάκι κάναν συνέντευξη τύπου. Και οικονομικό απολογισμό και τα πάντα. Και αν κάποιοι από την τότε διοίκηση είναι και τώρα, ξέρουν πόσο εύκολο είναι να γίνει. Πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο και με τα δικά σας μηνύματα. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Πριν από λίγες μέρες σας είχαμε δώσει την πληροφορία ότι σε αυτό το διοικητικό σχήμα θα είναι από κοντά ο Ηλίας Θοδωρίδης. Κάποιοι το διέψευσαν, κάτι διαφώνησαν, σε κάποιους δεν άρεσε. Η σημερινή πληροφορία λέει ότι η πρώτη προπόνηση του Ηρακλή έγινε σε εγκαταστάσεις που έχει το ωραίο κάστρο Ηλίας Θοδωρίδης, παρουσία του Σπύρου Μπαξεβάνου. Θα έρθει κάποιος τώρα και θα με ρωτήσει, ανακοινώθηκε προπονητής. Δηλαδή έχουμε ομάδα, έχουμε προπονητή, έχουμε παίχτες, έχουμε εγκαταστάσεις, έχουμε διοίκηση, αλλά δεν έχουμε ενημερωθεί για όλα αυτά. Τι θα του πω εγώ? Τίποτα. Και τα λέω καλοπροαίρετα πάλι, για να μην παρεξηγηθώ. Λέμε ποιο είναι το σωστό ως προς την ενημέρωση του κόσμου. Μπορεί να μας πούνε ότι βιάζονται, ότι δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν με το να ενημερώνουν, ότι πρέπει να τρέξουν, να κάνουν ομάδα, να προλάβουν ημερομηνίες, να κλείσουν μεταγραφές, παίχτη, το να τ' άλλο.
Ναι, αλλά ο κόσμος που στέλνει μήνυμα και λέει ότι ξεκινήσατε κάτι χωρίς να μας το παρουσιάσετε, ο κόσμος που στέλνει μήνυμα και λέει μας είχατε υποσχεθεί μια γενική συνέλευση, ο κόσμος που στέλνει μήνυμα και έχει ένα κάρο απορίες για το πώς γίνεται αυτό το deal, τι θα τον κάνουμε αυτόν τον κόσμο, δεν είναι ο κόσμος του Ηράκλειου αυτός, τον πετάξουμε στα σκουπίδια. Πάμε παρακάτω. Ο Χρήστος γράφει, εύλογη απορία και του Χρήστου. Καλησπέρα Γιώργο, τι γίνεται, δεν έχω καταλάβει, διαβάζω πήραμε Μπαντή Παπαστεριανό, ποιο αφημί πήραμε τελικά, πώς θα λεγόμαστε, ο Θοδωρίδης θα είναι πρόεδρος, ο Τόμ που είναι, ο Χατζόγλου, τι φάση είναι αυτός, το γάμα σίγμα κοντά είναι, για εξήγησε θα τρελαθώ. Τόση ώρα μιλάω, δεν νομίζω να σου έλυσα και πολλές απορίες. Όχι ρε φίλε, έχουμε γήπεδα, έχουμε εγκαταστάσεις. Τι δουλειά έχει να πάει να κάνει προπόνηση στον Εύωσμο, μήπως γίνεται ο αγροτικός αστέρας. Όχι, δεν το δεχόμαστε ρε φίλε, αυτά είναι να παίξουμε μόνοι τους με τον Άρη Παλαιοχωρίου. Εμείς έχουμε και βόλι και μπάσκετ, τέλος πια. Γράφει ο φίλος ο Τόλης. Αντίστοιχο μηνύμα. Γράφει και ο φίλος ο Σταύρος. Απλά έχει χαρακτηρισμούς και δεν μπορώ να το διαβάσω επακριβώς. Και να πω και κάτι άλλο που ισχύει για όλα αυτά τα χρόνια, επειδή δεν υπάρχει άλλη εκπομπή που ασχολείται με τον Ηρακλή. Όλοι νομίζουν ότι θα έρθει η ώρα για μπλε και θα δώσει τη λύση. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Να δώσουμε λύση. Δεν είμαστε ούτε παράγοντες, ούτε ο ΓΣ, ούτε ο ιδρυτικός σωματείου, ούτε φορείς είμαστε, ούτε τίποτα. Είμαστε μια καθημερινή εκπομπή αποκλειστικά για τον Ηρακλή. Για να καταγράφει τα γεγονότα και να ενημερώνει τον κόσμο. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι να ενημερώνουν τον κόσμο, αυτοί και πρέπει να το κάνουν. Αυτοί που είναι υποχρεωμένοι προς τον κόσμο του Ηρακλή να ενημερώνουν τον κόσμο με όποιον τρόπο θα διαλέξουν, θα είναι γενική συνέλευση, θα είναι δελτίο τύπου, θα είναι ανακοίνωση, θα είναι συνέντευξη τύπου, αυτοί να το κάνουν. Άλλο μήνυμα του φίλου του Μπάμπη. Ρε Γιώργο, για το Βόλο υπάρχουν τα χρήματα. Γιατί καλά τα λόγια, αλλά βλέποντας για τις κινήσεις του Βόλου, δεν πιστεύω να το δίνει μόνο με 2 εκατομμύρια. Καλά, τι συζητάμε, ρε Μπάμπη, τώρα. Αν υπήρχαν, θα λέγαμε για Άρη Παλαιοχωρίου. Εδώ έλεγε στην αρχή ότι τα βρήκε στα 2 εκατομμύρια και μετά είπε βάζω 50.000. Από τα 2 εκατομμύρια που τα βρήκε με τον Μπέο, είπε να βάλει 50 και βάλτε εσείς τα υπόλοιπα. Το πιο σημαντικό είναι στη νέα προσπάθεια να υπάρχει οικονομικός υποστηρικτής. Σε αυτή την προσπάθεια με το Παλαιοχώρι υπάρχει κάποιος ή πάλι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει Ηλίας Θοδωρίδης. Αν δεν ισχύει, ας μας το πούνε. Και γενικά ας τοποθετηθούνε. Είναι κακό. Καλησπέρα Γιώργο, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Μπέος ακόμα επιμένει για πώληση στα φημί του έναντι 2,5 εκατομμυρίων. Δεν θέλει την ομάδα του χρόνου, είναι γνωστό. Το θέμα είναι ότι δεν ενδιαφέρεται κανένας σοβαρός επιχειρηματίας. Τρεις μήνες, παιδιά, περιμέναμε το θέμα Βόλος. Τρεις μήνες. Και καταντήσαμε σε αυτή τη λύση. Τρεις μήνες περιμέναμε τι θα κάνει ο Τόμ με το Βόλο. Και είδατε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζεται αυτή η μοναδική λύση γιατί δεν υπάρχει άλλη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όταν χάθηκαν όλες οι υπόλοιπες. Γιατί το ξαναλέω, η Τρίγλια χάθηκε τη μέρα που ο Τόμ Παπαδόπουλος με Χατζόγλου και τα λοιπά πήγανε στην Τρίγλια και μιλήσαν στον πρόεδρο της ομάδας εκεί. Και σου λέει, αφού εσείς πάτε να κάνετε το Βόλο, εγώ τι δουλειά έχω εδώ, συνεχίζω το κομμάτι μου με την ομάδα της Χαλκιδικής. Έχεις 100% δίκιο. 100% δίκιο. Και αν ακούς την εκπομπή, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν θα έπρεπε αυτοί που λείπουν από τις γενικές συνελεύσεις να κράζουν τους υπόλοιπους που πάνε για αυτό που ψηφίζουν. Γιατί απλούστατα μπορούσαν και δεν πήγανε. Αυτό δεν σημαίνει, φίλε μου Παναγιώτη, ότι δεν πρέπει να γίνει μια ενημέρωση. Το είπα και πριν, με οποιοδήποτε τρόπο. Γενική συνέλευση. Ένας τρόπος. Συνέντευξη τύπου. Άλλος τρόπος. Δηλαδή δεν είναι άσχημο να αναρωτιόμαστε όλοι ποιοι είναι αυτοί στο διοικητικό σχήμα. Κουτσά στραβά μπορεί ο καθένας να ξέρει. Επίσημα, να προκύψει κάτι. Δελτίο τύπου, ανακοίνωση, κάτι ρε παιδί μου. Να πάψουν οι ρητορικές που έλεγε ο φίλος ο Αντώνης νωρίτερα, ερωτήσεις να είναι ρητορικές. Να πάψουν να είναι κανονικές ερωτήσεις με κανονικές απαντήσεις.
Από σένα, αδερφέ, το μόνο που ζητάμε είναι να ενημερώνεις τον κόσμο του Ηρακλή. Σέβεσαι τον εαυτό σου, σέβεσαι τον Ηρακλή και σέβεσαι και τους φίλους της εκπομπής και συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις και όπως το κάνεις θα είμαστε πάντα σου, ρε φίλε. Να σε καλά, Τόλι. Σε ευχαριστώ που είσαι η εξαίρεση. Να σε καλά. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας εδώ στην εκπομπή, στην ώρα για μπλε, ένα από τα μέλη του Δέλτα Σίγμα, της Λέσχης Φίλων Ηρακλή, τον φίλαθλο του Ηρακλή, τον Δημήτρη Καλέση, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Και καλή αρχή και καλή δύναμη, γιατί είναι η πρώτη φορά που τα λέμε στην εκπομπή. Και εκ μέρους της Λέσχης ευχαριστούμε και την εκπομπή σου και εσένα και το σταθμό που μας δίνετε το χρόνο αλίμονο, να ενημερώσουμε τον κόσμο του Ηρακλή για τη Λέσχη. Πόσο κλείσατε, πόσους μήνες? Είμαστε στον τέταρτο μήνα. Οι αρχές Ιουνίου ξεκινήσαμε, είμαστε τέταρτο μήνα. Στον τέταρτο μήνα. Να πω εγώ ότι φυσικά και έχει τη σημασία του, γιατί έχει γίνει μια επιλογή στη χειρότερη εποχή όλων των εποχών, το είπα δύο φορές έτσι για να υπερβάλλω, στη χειρότερη εποχή όλων των εποχών για τον ποδοσφαιρικό Ηράκλειο, δηλαδή πιο κάτω δεν πάει. Και είναι τέτοιες οι συγκυρίες που παρόλα αυτά εσείς ξεκινάτε αυτό το εγχείρημα, έχετε μαζευτεί, έχετε και το δικό σας χώρο, έχετε μπει στη διαδικασία να βγάζετε συχνά ανακοινώσεις για να στηρίζετε τα τμήματα για διαρκεία σε μπάσκετ, αντρικό, μπάσκετ γυναικείο, βόλεϊ, αντρικό κτλ. Θέλω όλα αυτά έτσι να μας τα συνοψίσεις και να ακούσει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει τι εστί λες και φίλων Ηρακλή. Καταρχάς να ενημερώσω αν γίνεται πρώτα που βρίσκονται τα γραφεία μας, για τον κόσμο που δεν ξέρει. Είναι Γιαννιτσών 31 στο γυάλινο κτίριο, στον τέταρτο όροφο από την είσοδο του Αριστοτέλη. Υπάρχει και τηλέφωνο επικοινωνίας, μπορώ να τα αφήσω και στο σταθμό, υπάρχει και στις ανακοινώσεις της Λέσχης. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Από εκεί και ύστερα να ενημερώσουμε τον κόσμο τι σημαίνει η Λέσχη Φίλων Ηρακλή. Η Λέσχη ξεκίνησε σε πολύ δύσκολους καιρούς για τον Ηρακλή, για τον Σύλλογο. Η Λέσχη βασίζεται σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Το καταστατικό της Λέσχης και η φιλοσοφία της Λέσχης είναι παρόμοια με τα καταστατικά που έχουν όλα τα ευρωπαϊκά κλαμπ της Ευρώπης. Τώρα να αναφέρω παράδειγμα, θες κάποια ομάδα, Λίβερπουλ, να σου πω δηλαδή. Επίτηδες, το κάνεις, το ξέρω, ναι. Ναι, ναι. Γιατί είναι και ένα μεγάλο κλαμπ και επειδή ξέρω πώς λειτουργεί. Και έχετε πάρει κομμάτια από τέτοιες ομάδες, έτσι, ναι, όπως και η Λίβερπουλ έχει τη δικιά της Λέσχη και η Μπαρσελόνα και η Ντόρτμουντ. Αυτό γίνεται. Κάτι πρωτοποριακό γίνεται και στην Ελλάδα πλέον από τον Ηρακλή, από τη Λέσχη Φίλων Ηρακλή. Η Λέσχη θα πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας του συλλόγου και η ομπρέλα για όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Μέσα από τη Λέσχη μπορούν να βγουν και άλλες ακόμα δράσεις. Και επιμορφωτικά σεμινάρια και αιμοδοσίες, μπορούν να γίνουν και άλλα διαφορετικά πράγματα, τα οποία για τον κόσμο εδώ στην Ελλάδα είναι πρωτόγνωρα, δεν τα έχει ξαναζήσει. Ενώ στο εξωτερικό γίνονται συνέχεια. Mm-hmm. Η Λέσχη έχει έρθει εδώ και πολύ καιρό ήδη σε επικοινωνία, όπως μίλησες και πριν, με την ΚΑΕ Ηρακλής, το ΤΑΠ Ηρακλής και με το γυναικείο μπάσκετ του Ηρακλή και διαθέτουμε εισιτήρια διαρκείας για τη νέα χρονιά. Ο οποιοσδήποτε αυτή τη στιγμή μπορεί να έρθει από τα γραφεία μας, τα γραφεία της Λέσχης, είτε είναι μέλος της Λέσχης είτε δεν είναι μέλος της Λέσχης, μπορεί να αγοράσει το εισιτήριο διαρκείας και να στηρίξει το σύλλογο. Είμαστε ήδη σε επικοινωνία, προσπαθούμε ακόμα και από την αρχή το κάναμε αυτό, να έρθουμε σε επαφή με παλιούς παράγοντες Ηρακλειδής, mm-hmm. που θέλουν να βοηθήσουν και αγαπούν τον Ηρακλή. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, Δημήτρη, αυτής της προσπάθειας, με τους παλιούς παράγοντες εννοώ, τη συγκεκριμένη αυτής της προσπάθειας? Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο κάλεσμα που τους κάναμε, όπως θα κάνουμε σε όλο τον κόσμο και θα ακουστεί και τώρα το ραδιόφωνο και την εκπομπή σου στα εγγένεια, ότι θα είναι παρόν. Μιλάμε για τα εγγένεια της Λέσχης που θα γίνουν 5-26 Σεπτεμβρίου. 5-26, ναι. Ναι, είναι πρώτη φορά που ακούγεται αυτό. Ούτε ανακοίνωση δεν είχε βγει, ακούγεται από το ραδιόφωνο. Ωραία. Από την εκπομπή. Ώρα μετά τις 8, ελπίζω. Δεν θέλω τώρα να δηλώσω ώρα. Είναι σίγουρα η ημερομηνία αυτή. Εντάξει, είναι σίγουρα εντάξει. Μετά και αυτά το απόγευμα. Μιλάμε για μετά το απόγευμα. Γιαννιτσών 31, τέταρτος όρος. Γιαννιτσών 31, ναι. Εκεί θα είναι καλεσμένοι και όλοι οι παλιοί παράγοντες Ηρακλειδής και όλοι οι επώνυμοι Ηρακλειδής.
Όλος ο κόσμος του Ηρακλή θα είναι καλεσμένος σε αυτά τα εγγένεια της Λέσχης, γιατί η Λέσχη έχει ενωτικό χαρακτήρα. Να υποθέσω και, κάποιοι εκπρόσωποι των τμήματων. Θα είναι καλεσμένοι όλοι. Όχι από τα τμήματα, θα καλέσουν το μπάσκετ, το μπάσκετ αντρών, γυναικών, βόλεϊ αντρών. Όλος ο Ηρακλής θα είναι καλεσμένος εκείνη την ημέρα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω σε κατηγορίες και να πω πρόσωπα και τμήματα. Όλος ο κόσμος του Ηρακλή, όλα τα τμήματα του Ηρακλή θα είναι καλεσμένα στα εγγένεια της Λέσχης Φινών Ηρακλή. Mm-hmm. Μιλάμε για ενότητα, όπως καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Θέλουμε να έχουμε ενωτικό χαρακτήρα. Γιατί η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι μόνο ενωμένοι όλοι μαζί μπορούμε να βγάλουμε τον Ηρακλή μας από αυτό το αδιέξοδο. Αν έρθει κάποιος και σας πει, ρε παιδιά, γιατί το κάνατε αυτό. Μας εξήγησες βέβαια κάποια πράγματα, αλλά σε αυτή την πολύ πολύ δύσκολη στιγμή, δηλαδή πού βρίσκεται το κουράγιο, την υπομονή, τη δύναμη και ποιος είναι ο απότερος σκοπός σας. Έτσι τελείως φιλελεύθερα το ρωτάω. Το κάνουμε γιατί αγαπάμε τον Ηρακλή. Πολύ απλά. Το κάνουμε γιατί αυτή είναι η αγάπη μας. Θέλουμε το σύλλογο να το βλέπουμε ψηλά σε όλα τα τμήματα και σε όλες τις κατηγορίες. Θέλουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έρθει στο γήπεδο, να ξαναέρθει στο γήπεδο. Θέλουμε να ξαναζήσουμε τον Ηρακλή όπως ήταν τα παλιά χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Μάλιστα. Κάτι άλλο από τις δράσεις σας για τις επόμενες μέρες? Είμαστε ανοιχτά όλη τη βδομάδα, όπως βγάλαμε στη χθεσινή μας ανακοίνωση. Έχουμε από σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των πόλο t-shirt που έχουμε. Έχει ανέβει και στη σελίδα στο Facebook οι φωτογραφίες. Ναι. Τώρα μου έρχονται και κάποιες την ώρα που μιλάμε. Ναι. Συνεχίζουμε να είμαστε σε επαφές, όπως τόνισα, με παλιούς παράγοντες του Ηρακλή. Προσπαθούμε και εμείς να βρούμε μια λύση, να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε. Αλλά ό,τι είναι να γίνει για το καλό του Ηρακλή πάνω απ' όλα, το τονίζω, για το καλό του Ηρακλή, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Αρχής γενωμένης από αυτούς που βρίσκονται μπροστά. Γιατί μιλάω για το ποδόσφαιρο του Ηρακλή, γιατί τα δείγματα γραφής, Δημήτρη, επέτρεψε να σου πω το ολόκληρο το καλοκαίρι, δεν έβγαλαν ενότητα προς τα έξω. Ο καθένας είχε ένα αφημί και το διεκδικούσε με τον δικό του τρόπο και έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Να υποθέσω ότι κι εσείς ως Λέσχη περιμένετε κάτι, έτσι, για το ποδόσφαιρο, δηλαδή μια ενημέρωση. Εμείς όσο αφορά το ποδόσφαιρο, εμείς από την πρώτη μέρα, Γιώργο, που άνοιξε η Λέσχη, σε όλες τις ανακοινώσεις μας δώσαμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε το λόγο μας για διαφάνεια και δημοκρατία απέναντι σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Και η Λέσχη, όπως και όλος ο κόσμος του Ηρακλή, περιμένει αυτή την ανοιχτή γενική συνέλευση που εωρείται όλες αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Στον αέρα της Θεσσαλονίκης. Και έχουν προχωρήσει πάρα πολλά χωρίς να έχει γίνει. Και εωρείται είναι ότι οι ίδιοι είπαν ότι θα γίνει. Έτσι. Δεν το έβγαλε ο κόσμος ή εμείς από το μυαλό μας. Αυτό είναι το που πρέπει να καταλάβουν. Όπως ξανατώνησα, Γιώργο, ναι. Και εμείς περιμένουμε, όπως και ο κόσμος του Ηρακλή, να γίνει το πιο απλό. Να γίνει μια ανοιχτή γενική συνέλευση. Να μας ενημερώσουν όλους, φορείς, κόσμο, το τι συμβαίνει στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Δημοκρατικά και με διαφάνεια. Το κυριότερο. Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλή δύναμη να σας ευχηθώ. Εγώ σας ευχαριστώ ξανά κιόλας που... Για ακόμα μια φορά. ...το χρόνο που βγήκαμε στον αέρα. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Στήριξη σε όλα τα τμήματα του συλλόγου, διαρκείας και αγάπη. Σε μπάσκετ και βόλεϊ. Στήριξη παντού. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από το μέλος του ΔΣ της Λέσχης Φίλων Ηρακλή, τον Δημήτρη Καλέση. Ενημερωθήκατε και ακούσατε και για τα εγγένεια της Λέσχης 26 του μηνός στον χώρο της Λέσχης. Κάτσε να το ξαναδώ. Να το πω λάθος. Γιάννη Τσόν, 31, ναι, τέταρτος όροφος. Γεια σου, Τέο. Γεια σου, Τέο. Τα χαιρετίσματα. Μηνύματα. Εύλογα όλα. Όλα μα όλα. Γιώργο, καλησπέρα. Ο φίλος ο Παναγιώτης από την Πάτμο. Μας τιμά και σήμερα. Από τόσο μακριά που μας ακούει και μας στέλνει email. Πολύ καλά τα λες, αλλά από ό,τι φαίνεται όλοι είμαστε σε σύγχυση. Εννοείται. Δεν θέλω να πιστέψω και δεν πιστεύω ότι αυτοί που ενεργούν τώρα για την υπόθεση του Άρη Παλαιοχωρίου είναι λιγότερο ηρακλειδείς από τους υπόλοιπους.
Ποτέ δεν είπαμε αυτό. Κάποια πράγματα λόγω προφανώς των πιεστικών καταστάσεων γίνεται η κλήρωση αυτήν την εβδομάδα του πρωταθλήματος Δέλτα Εθνικής. Ναι, και για το φίλο τον Γιάννη από τον Κορδελιό, την Τετάρτη γίνεται η κλήρωση. Οπότε εκεί θα μάθουμε ημερομηνίες που ρωτάς. Δεν είναι δυνατόν, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτμο, συνεχίζει το mail του, να γίνουν με πλήρη διαφάνεια και ενημέρωση. Εδώ που έχουμε φτάσει, δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Πρέπει να είμαστε καλοπροαίρετοι και να μην είμαστε συνέχεια στην αφισβήτηση αλλά και στην εκ του ασφαλούς και εξ του αποστάσεως κριτική. Αν αναφέρεσαι στην εκπομπή, ξέρεις ότι και καλοπροαίρετοι είμαστε και δεν είναι εκ του ασφαλούς ούτε εξ του αποστάσεως. Κάθε μέρα είμαστε εδώ. Φίλο μου Παναγιώτη. Και του κόσμου δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις ότι δεν είναι εύλογη η απορία και όλα αυτά που λέει και γράφει. Γιατί οι ίδιοι μετέφεραν προς τα έξω και ο Γάμα Σίγμα το έχει πει και από το ιδρυτικό το είχαν πει και οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες το είχαν πει ότι θα γίνει γενική συνέλευση. Δεν έχει γίνει. Τι να πούμε ότι έγινε, αφού δεν έγινε. Ο Μπάμπης λέει, ο Θεοδωρίδης δεν μετράει, όταν θα έρθει η ώρα να βάλει την υπογραφή του θα τον ψάχνουμε πάλι. Ναι, εννοείς για του χρόνου εσύ. Χρηματοδότης μπορεί να είναι τώρα και για του χρόνου, γιατί και φέτος, όπως σωστά μας θυμίζεις, δεν ήταν κάτι στον Ηράκλη. Έβαλε λεφτά, έκανε κουμάντο, ασκούσε διοίκηση, έκανε μεταγραφές, έκανε ντου στο Ρόκα, αλλά υπογραφή δεν είχε βάλει, έχει δίκιο. Έχει ξεκαθαριστεί, φίλε Χρήστος, αυτό που με ρωτάς, ότι ο Στέφανος Σωτηρόπουλος στην Παρασκευή μας το είχε πει, ότι η αυτομυθύρα 10 παρακολουθεί τις εξελίξεις, δεν παίρνει προς το παρόν θέση. Γιατί δεν κάνουμε, λέει, κάτι όλοι μαζί, ο Τόμ που είναι Γιώργο, έβαλε λεφτά, έκανε μια επένδυση και την άφησε, δεν στέκει. Ο Θεοδωρίδης θα είναι πρόεδρος, δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιος μπορεί να καταλάβει, μπορεί κανείς να καταλάβει. Δεν ξέρω. Ο Τόμ που είναι στην Αμερική. Αφού έκανε όσα έκανε και διέλυσε τον Ηρακλή. Δεν ήταν μόνος του φυσικά. Στην Αμερική. Καλησπέρα και στο φίλο το Βλάση. Και το είπα και νωρίτερα. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αν τώρα κάποιος από την διοίκηση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή που δεν έχει ανακοινωθεί ποιοι θα είναι μας μιλούσε στον αέρα, θα έλεγε ότι παιδιά κάντε λίγο υπομονή, τα τρέχουμε όλα να τα προλάβουμε, θέλουμε να ολοκληρώσουμε τον deal το ένα το άλλο, βλέπετε φέρνουμε παίχτες, κλείνουμε προπονητή κτλ. Και μετά θα μπούμε στη διαδικασία. Αλλά και πάλι, και αυτό να ισχύει, που από ό,τι φαίνεται αυτό είναι, έπρεπε να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε ο κόσμος να ενημερωθεί. Έστω και οι 50% που θα πηγαίναν σε μια γενική συνέλευση. Που έχουν τον ταλγκά τους και λένε θα πάω. Γιατί θέμα ψηφοφορίας δεν τίθεται, έχει πάρθει η απόφαση. Πρέπει όμως να αναλυθεί στον κόσμο. Δεν γίνεται να μην αναλυθεί στον κόσμο. Και αν όχι στον αέρα, μπορεί κάποια πράγματα να μην είναι για τον αέρα. Δεν αντιλέγω. Μπορεί να σου πει κάποιος δεν θέλω να τα βγάλω όλα στη φόρα γιατί υπάρχει αυτό, αυτό και αυτό. Πες τα στον κόσμο σε μια μάσοξη. Τέλος πάντων. Καλοπροαίρετα θα κλείσουμε και θα κλείσουμε με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που μας άφησε σήμερα νωρίς. Παραλαμβάνω, αύριο θα ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη για να τραγουδήσει με τον Νίκο τον Πορτοκάλο, τον καλό του φίλο. Μας χάρισε πάρα πολλά πιτσιρικάδες, οι τριαντάριδες, σαραντάριδες και πάνω. Και πενιντάριδες, δεν νομίζω να είναι λίγοι αυτοί που είχαν φάει κόλλημα με κάποια από τα τραγούδια του στο σχολείο, στην εφηβική ηλικία κτλ. Εμείς θα κλείσουμε με ένα που δεν είναι δικό του, αλλά το θυμόμαστε από παιδιά. Οπότε κάπως έτσι θα σας καληνυχτήσουμε, θα δώσουμε σκυτάλη σε Ζαχοντρούλη και τα Σωτρέγια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο 7-8 στην ώρα για μπλε. Να είστε όλοι καλά.